Ναι. Προσευχήθηκε με αυτά που το γράφει. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τι να πω. Δεν ξέρω αν δεν έχω δει τα θέματα. Τι θέματα είναι, δεν τα βλέπω. Εντάξει, τυπικά δεν είναι. Το είπα ότι ρίχνεις με τα πράγματα έτσι δευτερευόης σημασίας. Thank you.
Είναι ο αντιδήμαρχος, είναι ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτη φορά το βλέπω. Ποιος είναι? Από την αντίπολη παράταξη. Την άλλη παράταξη είναι. Έχουμε δύο λεπτά καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε
Θα ξεκινήσουμε τώρα λίγο στις ανακοινώσεις. Όποιος θέλει από τους αρχηγούς ο παρατάξεων. Ωραία. Κάποιος άλλος εκτός από τον κύριο Γρηγοριάδη. Ωραία. Ο κύριος Γρηγοριάδης έχει στείλει και ένα mail στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλει να μας πει. Πάμε κύριε Γρηγοριάδη. Διαβάστε, διαβάστε τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Διάβασε αυτό που έστειλα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχήν δεν έχει πρωτοποληθεί. Είναι στο mail του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλω να αναφέρω, γράφει υπόψη κυρίου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. Αξιότιμε κύριε Προέδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε και λέμε. Με την παρούσα επιστολή μου και κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων και ειδικότερα το θέμα που αφορά στον εντοπισμό σφαίρας στον χώρο του 20ου Δημοτικού Σχολείου, αλλά και την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή των Αχαρνών με τις αδέσποτες σφαίρες. Παρακαλώ, όπως συγκαλέσετε, άμεσα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο και θα αποτελεί το μοναδικό θέμα συζήτησης, προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα της εγκληματικότητας, που πλέον δεν αφήνει κανένα περιθώριο για περαιτέρω καθυστερήσεις. Με εκτίμηση Παναγιώτης Γρηγοριάδης, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, Νέα Δύναμη, Χαρνού. Από αλλού γράφουνε και γράφουνε και τα ό,τι φορά συμβαίνει. Κυρίες και κύριοι, δημοτικοί σύμβουλοι, όπως πολλές φορές έχω πει εδώ, ότι εμείς σαν αντιπολίτευση εδώ πέρα δεν είμαστε διακοσμητικά στοιχεία. Μας έφερε οι πολίτες των Αχαρνών με την ψήφο τους σε αυτή την αίθουσα για να έχουμε ένα ελεκτικό χαρακτήρα, δηλαδή να υποπτεύομαι τα οικονομικά του Δήμου, τα έργα και την ασφάλεια των πολιτών. Και όταν βλέπουμε, ακόμα σας είπα και πολλές φορές και υποψίες να έχουμε, έχουμε το δικαίωμα να καταθέσουμε εδώ πέρα κάτι που θεωρούμε για την πόλη μας ότι είναι χρήσιμο να παρέμβουμε. Τόσο περισσότερο όμως, όταν η διαπλοκή στο Δήμο Αχαρνών πλέον είναι δεδομένη και θέλω να απευθυνθώ τώρα στους πολίτες των Αχαρνών ότι αν συνεχιστεί αυτή η διαπλοκή, τα οποία μας είπε ο Δήμαρχος ότι ο κύριος Κασαβός άφησε 49 εκατομμύρια έντυπα. Ο κύριος Δήμαρχος έχει 63 εκατομμύρια έντυπα. Μπορεί να πάει και 80. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, παρακαλώ, είπε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη στο 100%. Καταλαβαίνετε, πολίτες των Αχαρνών, ότι έχετε μπλέξει πολύ άσχημα. Εδώ ό,τι χρεώνετε και ό,τι δάνεια παίρνουνε, θα τα πληρώσετε εσείς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και κάποιες 5-6 γενιές. Εάν τώρα όλα αυτά που ακούγονται δεν τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, σημαίνει ότι το έγκλημα πάντα πάει και αράζει εκεί που υπάρχει διαφθορά, εκεί που υπάρχουν συναλλαγές και εκεί που υπάρχουν διαπλεκόμενοι. Επειδή σαν την έδωσα εδώ μέσα, μόλις ακούνται διαπλοκές, κλέβουν λεφτά, εκατομμύρια ευρώ, χαμογελάνε όλοι. Σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Αν δεν κλέψεις όμως, φαίνεται παράξενο. Θα πούνε τι έγινε, παιδιά, κάτι άλλαξε εδώ μέσα. Και επειδή δεν σας κάνω τη χάρη, θεωρώ ότι θα κάνω μήνυση στην εισαγγελία, στους οικονομικούς εισαγγελείς, στους ορκωτούς λογιστές, στο παρατήριο, θα κάνω μήνυση ότι βάζουν πλάτη και τόσα σκάνδαλα δεκαετίες εδώ μέσα, κανένας εισαγγελέας, κανένας ορκωτός, κανένα παρατηρητήριο, σε έδωσε λευκό. Έχουμε δημοτικές επιχειρήσεις. Το κόλπο είναι, παίρνουμε από το ταμείο του Δήμου, τα βάζουμε εκεί και κλέβουμε όσα θέλουμε, μα όσα θέλουμε. Γιατί ο λαός το έχει αποδεχτεί πλέον. Άμα ακούει ο λαός, λέει πάντα τα ίδια λέτε. Τα εκατομμύρια αυτά είναι δεδομένα. Θέλω να ξέρετε ότι χάθηκε ένα παιδί και δεν έχετε καθόλου φιλότιμο μέσα σας, ούτε ανθρωπιά, ότι κινδυνεύει να χάθει κι άλλο παιδί. Όχι ένα, πολλά. Πέφτουνε σφαίρες σε τεράτσες, σε σχολεία. Βάζουνε τώρα, νομίζω ότι είμαστε παιδάκια,
Και σας είπα πολλές φορές αυτά όλα τα συμβούλια που κάνουν οι μαϊμούς συμβούλια, κορυδεύουν τον κόσμο, η διαπλοκή έχει φτάσει πολύ πολύ βαθιά στο Δημοταχανό, σε όλους τους τομείς της εξουσίας. Σε όλους. Έχω και εγώ την δυνατότητα και την ικανότητα, αν θέλετε, αφού είσαστε μαέστροι και είσαστε παπατζίδες και μπορείτε και καταφέρετε 10, 12, 20 χρόνια, εγώ 13 χρόνια εδώ μέσα, αλλά 10, εσείς 23 χρόνια. Και δεν ανοίγει μύτη στο έγκλημα. Το έγκλημα δουλεύει κανονικά, σαν μια αποτυχημένη επιχείρηση χωρίς να παθαίνει ρωτζιά. Όλα τα εγκλήματα όμως, όχι μόνο οι σφαίρες, και τίποτα δεν κάνει, γιατί ο πολίτης είναι παγιδευμένος, έχουν καταφέρει να πείσουν τους πολίτες ότι σαν να είμαστε ηθαγενείς, βάλαμε λέει παιδική χαρά λέει και φέρνει παιδικές χαρές, δηλαδή κούγες που βάζαμε πριν 30 χρόνια. Φέρνει πλάκες πεζοδρομίου που βάζαμε πριν 30 χρόνια. Άμα δεν δείτε την τοποθέτηση θα κλάψετε. Αλλά τα εκατομμύρια όμως είναι εκατομμύρια. Πολύ στο ραχανό. Ακούτε. Τα εκατομμύρια όλα αυτά είναι στις πλάτες σας. Εδώ τα συζητάνε, χαμογελάνε. Αλλά αυτοί κάνουν καριέρα και εσείς κάνετε χρέη. Όλα τα πεζοδρόμια στην πόλη των Αχανών είναι διαλυμένα. Χόρτα φυτρώνε στο τσιμέντο πάνω. Βγαίνουν εδώ και μας λένε, κοιτάξτε λέει τα λεφτά σας που πάνε. Μια παιδική χαρά φτιάχνουν. Τόσα εκατομμύρια ευρώ όλα εκεί πήγαν. Τα λεφτά σας. Επειδή τα παιδάκια μεγαλώσανε με τις κρέμες και δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, θα ξέρουν ότι για να βγουν αυτά τα χρήματα που ξοδεύουν τα εκατομμύρια, ματώνουν άνθρωποι για να συντήσουν τα παιδιά τους, να τα ταΐσουν και τα μεγαλώνουν μέσα στο σκοτάδι, εκτός χέρι, χωρίς δρόμους, χωρίς παιδικές χαρές, χωρίς να έχουν ζωή, γιατί όσοι μένουν αυλίζα και χαραυγή, δεν έχουν ζωή, το παιδί δεν μπορεί να βγει έξω να παίξει. Πάω τώρα σε 10 σπίτια μέσα που κάνω συγκεντρώσεις, 10 κάμερες έχουν. Μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, να δούνε τι γίνεται, ποιος μπήκε, ποιος βγήκε. Τρέμει η ψυχή τους. Έχουν βάλει λουκέτα απίστευτα, ανοίγει 10 λουκέτα για να μπεις μέσα στο σπίτι του. Και εδώ πανηγυρίζουν τα παιδάκια μας και λένε ότι οι πολίτες των Αχανών θα ξαναβγούμε, λένε. Θα στα πάμε πάλι. Κάνε πανηγύρι, λέει. Ακούστε. Όλες οι δήμοι της Ελλάδος, όλοι οι δήμοι της Ελλάδος, κάνουν πανηγύρια και βάζουν εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο. Ο Δήμος Αχανών εδώ και δεκαετίες κάνει πανηγύρια και χρεώνεται εκατομμύρια ευρώ. Ακούστε. Φέρανε, πήρανε το πανηγύρι από την κεντρική πλατεία και το φέρανε στο Δημαρχείο. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Λουλούδια και κουζουκάλι που φέρανε, μαύρα στο Δήμο δεν υπάρχουν. Πώς εδώ στο Δήμο υπάρχουν μαύρα, ρε παιδιά. Δηλαδή πώς ελέγχονται αυτά όλα. Γιατί το Παπατζηλίκηλι στο Δήμο Αχανών είναι κάτι δεδομένο. Δηλαδή κατηγορεί το Δήμαρχος για διαδοχή. Εξαφανίζεται 10 μέρες, λέει θα ξεχαστεί. Ένα λεπτό ακόμα. Θα τελειώσει. Λέει θα ξεχαστεί, περνάνε 10 μέρες, δεν εφαίρεται. Δεν βάζει τα παπαγαλάκια όμως, τα προσκυνημένα, τα οποία για βάλω το μεροκάματο και αυτά τα κακόμοιρα τι να κάνουνε. Αρχίζουν λένε το μαύρο άσπρο, ό,τι θέλουν λένε. Ξεφτυλίζονται. Τώρα νομίζει ο Δήμαρχος ότι κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνει και ότι είναι ένας χαζούλης που δεν ξέρει από αυτά, δεν ξέρει από οικονομικά ο Δήμαρχος, δεν ξέρει, ακούστε τι σας λέω, ακούστε εδώ τι σας λέω, φέρτε εδώ, αποδείξεις κύριε ότι δεν είσαστε διαπλεκόμενοι, αποδείξεις φέρτε, όχι λόγια για να λέτε γεράστες. Τα λεφτά των πολιτών έχετε στα χέρια σας. Την τύχη των πολιτών έχετε στα χέρια σας. Τα εκατομμύρια ευρώ χρεώνετε. Είναι ψέματα. Φτιάξατε δρόμους. Σε τρεις μέρες τρυπάνωμα. Για ξύλο παγιώνει. Εκατομμύρια ευρώ. Θα πάτε φυλακή. Και χαμογελάτε, σας λέω στον κορδάνο, φτιάχνουμε πτέρυγες για σας. Χαμογελάτε. Όταν θα σας σώσουν εκεί μέσα, οι ίδιοι φυλακισμένοι θα σας τιμωρήσουν. Θα σας κάνουν ζωή δύσκολη γιατί έχει καταστρέψει 200.000 πολίτες. Καταστρέφετε, κύριε Γρηγοριάδη. Τέλος χρόνου. Αφήστε τα, αφήστε και εσύ, τα κάνει ο Άτσο. Ακριβώς παράδειγμα. Θα τελειώσω τον χρόνο για να μην δείξει πρώτη. Να κάνεις πρώτη το 10ο βράδυ. Να μιλήσουν όλοι. Άμα μιλήσουν όλοι από 7 λεπτά, θα καλή νύχτα. Επόμενος, καταρχήν έχει προσέλθει ο Θεόφιλος Αφοξενίδης. Θεόφιλε, θέλεις να μιλήσεις σαν αρχηγός παράταξης. Ο κύριος τότε.
Ποιος? Προσήλθε ο κύριος Ελευθεριάδης. 7 λεπτά χρόνο. Καλωρίζικος και καλώς τέργετος, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Εύχομαι καλή πορεία να είσαι στη θέση αυτή. Σου ταιριάζει. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους. Κύριε Πρόεδρε, δύο-τρία πράγματα θα ήθελα να επισημάνω. Το ένα είναι σήμερα εδώ και ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Κασαβός. Είναι μεγάλη ευκαιρία να μάθουμε τελικά αν παρέδωσε στο Δήμο Αχανών 50 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Έλλειμμα. Όχι χρέος, έλλειμμα. Νομίζω ότι θα μπορέσει και ο ίδιος να απαντήσει. Εγώ τουλάχιστον όσο ήμουν αντιδήμαρχος εσόδων, οικονομικών στο τομέα των εσόδων, τέτοιο έλλειμμα δεν διαπίστωσα. Και ας μην ήταν τη δική μου αρμοδιότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορεί από το 16 που παραιτήθηκα έως το 19, δημιούργησε η θητεία εκείνη με τον νέο αντιδήμαρχο. Σε συζητήσεις που είχα μαζί του δεν μου είχε πει κάτι τέτοιο ο κ. Ζητούνης, ο Ηλίας ο φίλος. Παρ' όλα αυτά όμως, κοταλληλός δρασόμενο εδώ ο πρώην δήμαρχος να μας απαντήσει. Και να δούμε τελικά αυτές τις περιβόητες παρετήσεις, αν αυτά είναι αληθή, δεν θα έρθουν. Αν όμως δεν είναι αληθή, θα δούμε αυτά. Δεν είναι. Στο προηγούμενο συμβούλιο, το είχα πει ότι νύχτα περάσατε, 9 νυχτή και με έκτακτο κτλ. Περάσατε με υπολογισμό, ο οποίος μάλιστα από ό,τι δημοσιεύσατε, διαρρεύσατε, έχει εγκριθεί. Με έλλειμμα 18 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω πώς, γιατί δεν ξέρω πώς τα καταφέρατε. Σας αξίζουν συγχαρητήρια. Σε αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. Σε όλες μου τις θητείες ως αντιδήμαρχος, δεν μας επιτρέπεται ούτε ένα ευρώ να έχουμε έλλειμμα. Και δεν μας εγκρίνανε τον προπολογισμό. Πώς εσείς το καταφέρνετε, ειλικρινά, σε αυτό σας βγάλω το καπέλο. Και όλοι πρέπει να το κάνουν. Το θέμα είναι, κύριε, ξέρετε ποιο. Ότι αυτό το έλλειμμα δεν θα το πληρώσετε εσείς. Θα το πληρώσετε τα παιδιά μου. Για να το φέρω στη μεγάλη εικόνα, γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, έχει να κάνει ως εξής. Το 2009 η χώρα παραδόθηκε στην κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση του κ. Βανδρέου, με ένα έλλειμμα 300 δις χρέος. Με ένα έλλειμμα 300 δις. Λοιπόν, και τι κάναμε, κηρύξαμε πτώχευση. Γιατί δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε ως χώρα τα έλλειμματα που είχαν δημιουργηθεί μέχρι το 9. Άσχετα ποιος θα δημιουργήσει. Όλες οι θητείες. Το 2012 ο νυν δήμαρχος, τότε αντιδήμαρχος, κατάφερε και έφερε στο Δήμο και όντως του δώσαμε όλες χαρτιά 40 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του Ταμείου Αλληλεγγύης μέσω και του Δήμου του και όλων εκείνων των φορών που μας βοηθούσαν στην εξυγίανση των Δήμων. Πολύ ωραία. Μετέπειτα ο κύριος Κασαβός έπαιξε ένα αντίστοιχο ποσό, εδώ είναι να πει το ακριβές ποσό, και υποτίθεται ότι μηδενίσαν τα χρέη μας. Μας είπανε ποια είναι τα χρέη σας, 100, 1000, 5000. Σας τα πληρώνουν όλα. Και εμείς τι κάνουμε τώρα, ξαναδημιουργούμε νέα χρέη, ώστε να έρθει μια επόμενη διοίκηση να πει το χέσαμε. Ποιος θέλει, α, εσείς τώρα που είστε εδώ. Και επειδή όλος το χέσαμε, ακούστηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εν τη απουσία μου. Κύριε Πρόεδρε, όσο απουσιάζω, επιτρέπω στον οποιονδήποτε, ακόμη και να με δέρνει. Προκαλώ όμως τον οποιοδήποτε με στοιχεία, όσο είμαι παρόν, να προσκομίσει αυτά τα οποία λέγει ως αληθή ή πιστεύει ότι είναι αληθή ή τέλος πάντων είναι στη φαντασία του ως αληθή. Έχετε στα χέρια μου μία απόφαση όπου ως Δήμος αναθέτουμε στο μοναδικό, το έχουμε καταφέρει και αυτό, σχεδόν σε όποιο διαγωνισμό γίνεται, ανοιχτό, κλειστό, απευθείας, οτιδήποτε, καταφέρνουν και έχουν μια προσφορά. Και αυτό κάνω. Δεν ξέρω πώς το έχετε καταφέρει, μπράβο και σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε έναν διαγωνισμό ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Για να αλλάξουμε τις λάμπες, λέμε. 20 εκατομμύρια ευρώ
για λέτε. Και τελικά ένας μόνο ήταν ο μειοδότης, μια εταιρεία, που έπρεπε να βάζει στο διάγεια. Δεν θα μου το ονοματώ, τώρα κάπου το λέει, δεν πειράζει. Θα το καταφέρω στα πραγματικά. Globitel, Globitel, τέλος πάντων, ένα consortium. Και καταφέραμε για ένα τέτοιο ποσό, ηλικιώδες, 20 εκατομμύρια ευρώ, είναι το 1 πέμπτο του ετήσιου προϋπολογισμού μας. Ένα τέτοιο ηλικιώδες ποσό, τελικά ήρθε μόνο μία εταιρεία. Εσάς, κύριε Δήμαρχε, εσάς, ή τόσο μόνο συμμετείχαν στο διαγωνισμό, δεν προξένησε κανέναν έτσι εντύπωση. Κανένα σε αυτή τη χώρα, καμία εταιρεία σε τούτη τη χώρα δεν ενδιαφέρθηκε να καταθέσει όταν ήταν δύο ή προσφορέ. Μία προσφορέ. Δεν ενδιαφέρθηκε. 20 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, μα τι να κάνω μία. Ξέρετε, η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι μόνο από τη μία. Πρέπει και να φαίνεται. Λοιπόν, προκαλεί εντύπωση πάντως και αυτό εδώ το γεγονός. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα θεσμικό θέμα και να κλείσω. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το καρτίγγυλα, από τη δική μου πλευρά θεωρώ ότι είναι μια απρέπεια προς μία αιρετό. Μία αιρετή. Δεν ξέρω, επειδή αποχώρησα μετά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν ξέρω αν το Προεδρείο στάθηκε μετά στο ύψος των περιστάσεων και τουλάχιστον να ζητήσει συγγνώμη προς τον θεσμό που προσέβαλε. Ξέρετε, το Προεδρείο δεν είναι μόνο αυτό ο θεσμός. Και σε αυτούς που απευθύνεται πολλές φορές, εκπροσωπούν ένα θεσμό. Η κυρία Κοσμίδη εδώ πέρα λοιπόν εκπροσωπούσε ένα θεσμό, αυτό την περιφέρεια Αττικής, στον οποίο είχαμε και λεφτά. Στη δε αρχή της θητείας κιόλας πανηγυρίσαμε, αγκαλιάσεις μετά. Δεν ξέρω τι προέκυψε μετά. Και μετά ο θεσμός του Προέδρου έρχεται και προσβάλλει με ένα τέτοιο. Δεν μπορώ να το θέλω να το χαρακτηρίσω, με έναν τρόπο. Μια εκπρόσωπο του λαού επίσης. Νομίζω ότι κύριε Πρόεδρε, εσείς μπορείτε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να ζητήσετε συγγνώμη, όχι προς το πρόσωπο, αλλά προς το θεσμό που εκπροσωπεί η κυρία Κοσμίδη και ο κάθε αιρετός εδώ μέσα. Τώρα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας καθόλου. Οι όποιες απαντήσεις δοθούν θα είμαι εδώ, γιατί πολλές φορές φεύγω λόγω, λέω και πάλι, επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα είμαι εδώ να τις ακούσω. Παρ' όλα αυτά όμως, κρατάω άλλο ένα θέμα και με αυτό κλείνω, ότι τα Δημοτικά Συμβούλια τον Φλεβάρι του 23 και 12 και πέρα θα αμοιβόμαστε, θα αμοιβούν τη Δημοτική Σύμβουλη. Γιατί για τα τελευταία 15 χρόνια δεν αμοιβούν τη Δημοτική Σύμβουλη. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Αν όντως αμοιβούνται, είχα πέτα τα χρήματα αυτά, τη δική μου τουλάχιστον πατημιστία, να δοθούν στο ταμείο και να παραμείνουν στο ταμείο του Δήμου. Αν δεν αμοιβόμαστε, να μην το ξαναλέει ο Προεδρής, πάλι συγγνώμη το Προεδρείο, γιατί το Προεδρείο μου είπε ότι πληρώνομαι, το πάω. Να ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Επόμενος αρχηγός παράταξης, κύριε Ελευθεριάδη. Κύριε Κασάβη, λοιπόν, να πούμε τώρα στους Δημοτικούς Συμβούλους. Α, ο κύριος Παράταξης, ο κύριος, ναι, μη σε χάρη. Λοιπόν, ναι. Αγαπητέ μου Πρόεδρε, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, κύριε και κύριοι. Εγώ, επειδή προκλήθηκα τώρα από τον Θεόφιλο, θα ήθελα να απαντήσω. Πολλές φορές με ρωτούν και τηλεφωνικά κάποιοι φίλοι. Καταρχήν, επειδή και από δεν ξέρω, ο Παναγιώτης αναφέρθηκε σε δάνεια, να πω ότι δεν υπήρξε δάνειο τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη θητεία μου και ίσως και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έχω λόγους τώρα εγώ να πω για τον κύριο Τούρο κτλ. Να πω ότι για την περίοδο που ήμουν Δήμαρχος εγώ αυτή τη δημοτική περίοδο των 5 ετών 2014-2019 δεν επισυνάφθηκε κανένα δάνειο. Αντιθέτως, εξοφλήθηκαν περίπου τα 15.700.000 που αφορούσαν δανεία παλαιότερων ετών στην Εθνική Τράπεζα και στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Σε σχέση με το υπόλοιπο που υπήρχε την περίοδο,
Δεν είναι θέμα ότι διατηρεί η μνήμη δική μου, είναι αποτυπωμένο νομίζω στις εκαθαρίσεις των ορκωτών λογιστών. Απλά οι εκαθαρίσεις νομίζω, χωρίς να είμαι ειδικός, εσύ κιόλας θεοφιλετικά και άλλοι συνάδελφοι εδώ γνωρίζουν και την οικονομική επιστήμη, είναι το θέμα της εκτιμήσεις που μπορούν να γίνουν. Εμείς η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο εγγραφώ